Με τη χαρά και τη τιμή να έχουν μαζί μας τον καθηγητή κύριο Χάρη Βλάδο, καθηγητή οικονομικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Έναν εμβληματικό ακαδημαϊκό, θα έλεγα εγώ, με ένα έργο το οποίο αποτυπώνει μία σειρά θεμάτων και προσεγγίσεων σε επιστημονικό επίπεδο, κυρίως στον χώρο του management, της τεχνολογίας και της στρατηγικής. Το έχει το πανάποδα, το έχει ονομάσει Stratechman, από τα ακρονίμια των τριών πρώτων λέξεων της κάθε λέξεων. Δεν πειράζει που έκανα σαρδάμ, αλλά η ουσία είναι ότι είναι μια εμβληματική προσωπικότητα που εγώ το παρακολουθώ και ενημερώνομαι πάντοτε. Κύριε Βλάδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Καταρχήν σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Με τιμούν και πολύ χαίρομαι που ξεκινάτε θέτοντας το ζήτημα του Stratechman, όπως το λέω εγώ, strategy, στρατηγική, technology, τεχνολογία και management, διαχείριση δηλαδή, που θεωρώ ότι αυτό είναι το τρίπτυχο που καθορίζει το DNA, αν θέλετε, κάθε οργανισμό και κάθε επιχείρηση. Σωστά, απλά εγώ θα έλεγα, κύριε Βλάδο, όπως κάνουμε στα μαθηματικά που έχουμε, τραβάμε μια γραμμή για να βάλουμε το νούμερο από κάτω, αντί νούμερο να βάλουμε και ηγεσία. Που οριζόντια υπάγεται και στα τρία επίπεδα και στις τρεις αυτές ενότητες. Τα τέμνια κινώντας από τη στρατηγική. Αυτό το τρίπτυχο που λέτε, αγαπητέ φίλε, είναι κατά κάποιο τρόπο ελληνογαλάκι. Στην ουσία το συνέλαβα και το ανέπτυξα την εποχή που έκανα το διδακτορικό μου στο Παρίσι, στην Αντέρ συγκεκριμένα, ένα πανεπιστήμιο σε εισαγωγικά αριστερό, από αυτό έχει αποφοιτήσει και ο Μακρόν και η Λαγκάρντ, το εμβληματικό πανεπιστήμιο του Μάη του 68, αν γνωρίζετε. Εκεί στα πλαίσια του ΣΕΡΕΜ, ένα ερευνητικό κέντρο που αφορούσε τη μελέτη των επιχειρήσεων των πολυεθνικών, μπήκε ο σπόρος αυτού του Stratechman, της στρατηγικής τεχνολογίας και management, ένα τρίγωνο που προσπαθεί να εξηγήσει πώς μια επιχείρηση αφενός μεν προσπαθεί να καινοτομήσει και σε ένα δεύτερο επίπεδο προσπαθεί να διαχειριστεί και την αλλαγή που έχει γύρω της. Το κρίσιμο πιλωτήριο για κάθε οργανισμό, και όχι μόνο για ιδιωτικές επιχειρήσεις, για κάθε οργανισμό, ιδιωτικής ή δημόσιας μορφής, εκτιμώ ότι είναι αυτή η σύνθεση των τριών διαστάσεων, στρατηγική, τεχνολογία και management. Θυμάμαι, για να κλείσω αυτή την εισαγωγή, όταν ολοκλήρωνα το διδακτορικό μου, μου είπε ο διρεκτέρ μου, ο αγαπημένος δασκαλός μου, Μισελ Ντελαπιέρ, Βλάδο, τώρα που το βλέπω, μου λέει, συνειδητοποιώ ότι έχει μέσα του ένα ψήγμα τριαδικού θεού. Στρατηγική ο Θεός, τεχνολογία το Άγιο Πνεύμα και management το Χριστός που κατέβηκε στη γη για να κάνει τη διαχείριση. Πλάκα-πλάκα, μου φαίνεται ότι έχει ένα ψήγμα αλήθεια σε αυτό. Με την έννοια ότι αν κάτι από αυτά τα τρία λείπει, μια επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Και κάθε ένας οργανισμός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εδώ κάποια στιγμή το ολοκληρώνετε, το προσεγγίζετε. Μάλλον, το ολοκληρώνετε, είναι μεγάλη κουβέντα, να την πω εγώ τουλάχιστον. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, κύριε Ροδοπουλέ. Και γράφουμε και δουλεύουμε. Δουλεύουμε αένα για να προχωρήσουμε και να μετεξελίξουμε, γιατί αυτό είναι το change management που λέμε και στα αρχαία ελληνικά. Το οποίο πρέπει να γίνεται συνέχεια. Είναι η φιλοσοφία του Μπέρναρ Ράσελ, ότι αμφισβήτησε ό,τι νομίζεις ότι είναι αληθινό, διότι επί της ουσίας δεν είναι αληθινό. Άρα όσο το αμφισβητούμε, το εξελίσσουμε και το προωθούμε. Και βέβαια ότι η εξελιξιμότητα στις επιστήμες, στην επιχειρηματικότητα, στη καινοτομία, στη στρατηγική παντού, δεν έρχεται μέσα από μία κυκλική κίνηση, αλλά έρχεται, όπως λέτε σαφώς και με τη διαλεκτική μέθοδο, μία σύγκρουση και μία ευθεία η οποία ανεβαίνει ποιοτικά αλλάζοντας επίπεδα. Πάμε στα δικά μας επίπεδα τώρα. Ένα ανερχόμενο σπιράλ εξέλιξης, κύριε Ρόμπουλε. Μιλάμε για ένα ανερχόμενο σπιράλ εξέλιξης.
που η σύγκρουση είναι ένθετο στοιχείο. Τίποτα δεν γίνεται με μια λογική απόλυτη συμφωνίας ποτέ και πουθενά. Σε αυτό είμαι ένθερμος οπαδός του Ηράκλειτου. Μάλιστα. Ο οποίος πιστεύω ότι βρίσκεται και στην πηγή της οικονομικής σκέψης. Ετοιμάζω ένα καινούριο βιβλίο για τον επόμενο χρόνο, το οποίο λέγεται «Σταυροδρόμια της οικονομικής σκέψης», και ξεκινώ, το οποίο θα μιλάει για τους βασικούς σταθμούς στην πορεία της οικονομικής σκέψης και επιστήμης, και ξεκινώ από τον Ηράκλειτο, ο οποίος, λέγοντας ότι ο πατέρας όλων είναι ο πόλεμος, κατάλαβε και το βασικό κινητήρα κάθε ανάπτυξης και οικονομικής. Μέσα από τη σύγκρουση, μέσα από την υπέρβαση των προβλημάτων προχωρά η οικονομία και βελτιώνεται η ζωή μας. Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα βιώνουμε μία περίοδο, εγώ την έχω ονομάσει τα χρόνια της ακρίδας. Είναι τα ενδιάμεσα χρόνια που έχει τελειώσει το παλιό, δεν έχει γεννηθεί το νέο, είναι μία χαοτική κατάσταση. Δεν υπάρχουν κερδισμένοι και ιτημένοι, δεν υπάρχουν νικητές και ιτημένοι σε αυτή την περίοδο, όμως εμείς που ασχολούμαστε με την εφοδιαστική αλυσίδα, με τα logistics, με την επιχειρηματικότητα, βλέπουμε ότι σε ένα παγκόσμιο κάδρο οι διαταραχές που συμβαίνουν είναι πάρα πολλές. Ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο, ο οποίος έσπασε το φράγμα του 10%, 10,2, ο μεγαλύτερος πληθωρισμός στα τελευταία 28 χρόνια, άρα κοντά 30 χρόνια απόσταση από τη τότε δραχμή όμως, η οποία είχε εργαλεία για να μπορέσει να εξορροπήσει. Σήμερα, αντί να υποτιμηθεί το ευρώ, αυξάνεται ο πληθωρισμός, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά με απλά οικονομικές αρχές. Μπαίνουμε σε μία κούρσα όπου κυνηγάμε ενεργειακό κόστος, κυνηγάμε διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα τεράστιες, με τα λιμάνια στη Κίνα, με τα λιμάνια στη Μεσόγειο, με τα έργα υποδομών και ανάπτυξης που δεν έχουν γίνει ή ξεκινά να γίνουν ή καθυστερούν χρόνια, δεκαετίες κτλ. Με στρατηγικές οι οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένες, αλλά στην εφαρμογή τους βρίσκουμε δυσκολίες αντιμετώπισης, όχι τόσο από την κοινωνία, αλλά από ένα κακό σύστημα το οποίο υπάρχει, υπήρχε και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει και στο μέλλον. Και δεν κατηγορώ καμία πολιτική ηγεσία, δεν κατηγορώ καμία κοινωνία, κατηγορώ μία μέση στάθμη η οποία δεν αφήνει τη καινοτομία στη σκέψη, τις αλλαγές, όπως λέτε, να είναι υλοποιήσιμες. Σε αυτό το κάδρο, κύριε Βλάδο, τι βλέπετε εσείς? Ναι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από κάτι που μου φαίνεται έχει σημασία. Ποιος περίμενε αυτή την πληθωριστική πίεση, αυτή την άνοδο του πληθωρισμού, και σε ποιο βαθμό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας? Λοιπόν, θα σας πω το εξής, αγαπητέ κύριε Ροδόπουλε. Θυμάμαι, είχα κληθεί, αν θυμάμαι καλά, στο Action 24, στην τηλεοπτική συχνότητα του Action 24, ακριβώς την εποχή που είχε ξεκινήσει η πανδημία. Μάλιστα. Και μου είχε θέσει η δημοσιογράφος εκείνη την εποχή το εξής ερώτημα: τι προβλέπετε για το μέλλον? Λέω, δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα γίνει σε 20 μέρες ή σε ένα μήνα, αλλά μπορώ να σας πω τι θα γίνει σε μερικούς μήνες. Και αυτό το οποίο πρέπει να περιμένετε είναι μία έντονη πληθωριστική πίεση με στοιχεία στασιμότητας, ειδικά για τα λιγότερο ανεπτυγμένα οικονομικά συστήματα. Όλα όσα ξέρατε μέχρι σήμερα, ξεχάστε τα. Αυτό, αγαπητέ μου, έγινε προτού ακόμα ληφθούν τα μέτρα για το πρώτο lockdown. Αυτό έγινε στις πρώτες 15 μέρες. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είμαι προφήτης, επουδενή. Αλλά για κάποιον ο οποίος θέλει να δει με ψυχραιμία την εξέλιξη, δεν ήταν καθόλου απρόβλεπτο και αδιανόητο να έχουμε έντονες πληθωριστικές πιέσεις, τις οποίες στις μέρες μας επαυξημένες, πολλαπλασιασμένες, τις βιώνουμε εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, αλλά το υπόβαθρο για αυτή την έντονη πληθωριστική πίεση και με στοιχεία στασιμότητας, με την έννοια δηλαδή ότι μειώνει τους ρυθμούς
ανάπτυξης σε πάρα πολλές χώρες. Στάσιμο πληθωρισμός. Ακριβώς, και μάλιστα τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Γιατί κοιτάξτε, αυτό που βιώνουμε εμείς σήμερα με ένα πληθωρισμό 10 ή 12 ή 13 ή 15%, που βέβαια είναι ένα τρομερά μεγάλο ποσοστό πληθωρισμού, παρόλα αυτά, φανταστείτε να βρισκόμαστε σε μια κοινωνία αθωράκιστη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα νόμισμα όπως η τουρκική λίρα, που αντιμετωπίζει σήμερα ένα πληθωρισμό πάνω από 75-80%, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, ή σε μια ακόμα λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα. Με αυτή την έννοια, μπορεί στο παρελθόν, και επιστρέφω σε κάτι που είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση, μπορεί στο παρελθόν να είχαμε τη δραχμή. Μας έδινε, ας το πούμε, μεγαλύτερη ευχέρεια άσκησης νομισματικής πολιτικής με μια λογική αύξηση της ποσότητας χρήματος, υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά παρόλα αυτά, στις μέρες μας, ομιγέννητο, αν δεν είχαμε ένα σταθερό νόμισμα να κουμπίσουμε, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, τον παγκόσμιο, θα είμαστε σε τρομερά δύσκολη θέση. Συμφωνώ απολύτως. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ απολύτως. Ένα 10% πληθωρισμού, για να... Δεν θέλω να κάνω τα πικρά γλυκά, αλλά για να επιστρέψουμε σε μια αντίληψη ρεαλισμού. 10% είναι στην ουσία η αύξηση του πακέτου, της αξίας του πακέτου του καλαθιού της νοικοκυράς μας κατά 10% σε τέτοια βάση. Δηλαδή αυτό που αγόραζες φέτος με 100, του χρόνου θα το αγοράζεις με 110. Μου λέει κάποιος, ναι, αλλά δεν υπολογίζεις την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Όχι, την υπολογίζω και την αύξηση της τιμής των καυσίμων και την αύξηση του ηλεκτρικού. Όλα αυτά συνυπολογίζονται, αγαπητέ μου, μέσα στο δίκτυο τιμών. Σωστά. Όλα αυτά συνυπολογίζονται στο καλάθι της νοικοκυράς. Τι θέλω λοιπόν αυτό να πω. Αυτό το 10%, παρότι είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νούμερο ως ρυθμός πληθωρισμού, δεν είναι κάτι το οποίο εξαντλεί ή καταστρέφει ή φτωχοποιεί μια οικονομία άμεσα. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα μιας καταστροφής, όπως πολλοί γυρίζουν να πούν. Βρισκόμαστε όντως σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ως εθνικό οικονομικό σύστημα, αλλά και ως παγκόσμια οικονομία. Βρισκόμαστε, πολύ σωστά το τοποθετήσατε, σε μια φάση μετάβασης. Περνάμε σε αυτό που ήδη από το 2018 στο βιβλίο μου «Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής» μιλούσα για την ανάδυση μιας νέας παγκοσμιοποίησης. Δεδομένου ότι τεκτονικές πλάκες του παγκόσμιου καπιταλισμού έχουν μετακινηθεί μέσα στα τελευταία 20-30 χρόνια. Σημαντικά. Έχει μετατοπιστεί το κέντρο του βάρους προς την Ασία. Έχουν αλλάξει ισορροπίες. Έχουν αποκτήσει καινούργιες διαστάσεις τεράστια σημασία που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Η νέα τεχνολογία σε όλες τις διαστάσεις και σε όλους τους κλάδους. Νέα κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ζούμε αναγκαστικά σε ένα νέο κόσμο. Ένα νέος κόσμος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση σεισμού. Όταν μετακινούνται οι τεκτονικές πλάκες, γίνονται σεισμοί. Αυτό το σεισμό ζούμε σήμερα. Μετά από αυτό το σεισμό θα βρεθούμε σε μια νέα ισορροπία. Θα έχουν αναδυθεί από τα έγκατα της θάλασσας ενδεχομένως και νέες νησίδες. Ένα ηφαίστειο θα έχει καταστρέψει κάποιες άλλες περιοχές. Ζούμε όντως σε μια ιστορική εποχή. Αυτή η τριετία δηλαδή του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα, είμαι βέβαιος ότι θα μνημονεύεται από όλους τους αναλυτές και όλους τους ιστορικούς μετά από 200 και 300 χρόνια. Ξέρετε, υπάρχει μια συμπύκνωση γεγονότων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ακριβώς αυτό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Κύριε Ροδόπουλε, και την ίδια στιγμή μια καταπληκτική επιτάχυνση των εξελίξεων. Σωστό. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν αλλάζουν την πορεία της εξέλιξης κατά τη δικιά μου εκτίμηση. Εκεί θα φτάναμε. Απλά και μόνο ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια τεράστια επιτάχυνση των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα. Και σε επίπεδο γεωπολιτικό, και σε επίπεδο οικονομικό, και σε επίπεδο κοινωνικό, και σε επίπεδο πολιτικό. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα αναδιατάσσουν τους βασικούς άξονες της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι βίαια βέβαια η προσαρμογή, είναι βίαια η αλλαγή της κατάστασης, αυτός ο μετασχηματισμός, η μετεξέλιξη, όπως θέλουμε, αυτό το transformation που γίνεται σε κοινωνίες, οικονομίες κτλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι
αυτό το οποίο κάποτε λέγαμε καπιταλισμός έγινε μία άειλη χρηματοοικονομική διαχείριση σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα χάσαμε το capital και δεν ξέραμε πού βρισκότανε, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ή δεν ξέραμε οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα, αυτό που αφορά όμως τις κοινωνίες σήμερα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι ότι σαφώς δεν καταστρεφόμαστε ούτε με το 10, ούτε με το 10,20, ούτε με το 5%. Βέβαια, θα σας πω ότι στο τέλος του 2019, το Νοέμβρη του 2019, σε ένα συνέδριο που ήμουνα μαζί με τον συνάδελφό σας, τον Διονύστο Χιόνι, συζητάγαμε ακριβώς για τις στάσεις που υπήρχαν τότε, ουδής είναι μάντης, εγώ το έβλεπα από το κομμάτι του επιχειρηματικού, αναλύοντας τους δείχτες τους οικονομικούς που εμένα με ενδιαφέρουν στο κομμάτι, στο τομέα το logistics. Ο Διονύσης από άλλη σκοπιά οικονομικού ενδιαφέροντος, βλέπαμε ότι θα οδηγηθούμε σε πληθωρισμό. Ήταν αναπόφευκτο αυτό, δηλαδή δεν γινόταν να μην υπάρχει, να συνεχίσει να είναι αρνητικός ο πληθωρισμός, διότι είναι καθαρά αντιπαραγωγικό. Χρειάζεται ένας πληθωρισμός. Βέβαια δεν χρειάζεται το 10%, αλλά και το 10% είναι βιώσιμο. Για το να βασικό είμαστε πρόβλημα, αγαπητέ μου, φίλε, για τον πληθωρισμό δεν είναι τόσο το μέγεθός του, όσο το αν μπορείς να προβλέψεις το μέγεθός του, έτσι ώστε να πάρεις τα κατάλληλα μέτρα, ας το πούμε, επούλωσης των άμεσων τραυμάτων. Στην περίπτωσή μας, τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός ποιον θίγει? Θίγει τους ανθρώπους που έχουν σταθερά εισοδήματα και κυρίως τους περισσότερο ευάλωτους, τους λιγότερο εύπορους. Και γι' αυτό μία πολιτική, όπως και στις μέρες μας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα βλέπουμε να γίνεται, κυρίως απευθύνεται στο πώς θα προφυλάξει αυτά τα δύνατα κομμάτια της κοινωνίας. Το ζήτημα είναι ποιο? Στην αρχή όλης αυτής της κρίσης πανδημίας, που λειτουργήσε σαν εισαγωγή για αυτή την έκρηξη που βιώνουμε, υπήρξαν πολλοί οι οποίοι είχαν υπερβολικά αισιόδοξες απόψεις για μία επιστροφή τύπου V, αν θυμόσατε τη συζήτηση. Ναι, βέβαια. Έλεγαν ότι έχουμε μία πτώση, η οποία άμεσα το ελαττήριο θα εκτιναχθεί πίσω. Αυτό δεν ήταν αληθές. Και δεν είναι αληθές, μάλιστα, για πάρα πολλά οικονομικά συστήματα, τα οποία είναι λιγότερο ανθεκτικά και λιγότερο καινοτομικά, όπως και το δικό μας. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία είναι μία οικονομία η οποία έχει χρόνιες παθογένειες, έχει ακαμψίες. Και δυστυχώς σε πάρα πολλά σημεία της δεν έχει ένα γρήγορο ρυθμό βελτίωσης και, πώς να το πούμε, ανατοποθέτησης. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα κυριαρχούν, κύριε Ροδόπουλε, παλιές αντιλήψεις, παλιά μυαλά. Και ειδικά στο ζήτημα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που θέσατε, εδώ πέρα είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Η αναδιαμόρφωση, η ανατοποθέτηση, η αναδιάρθρωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Το 2017 έγραψα ένα βιβλίο που ο τίτλος του ήταν «Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης». Και μου έλεγαν όλοι, το 2017 βρήκες εσύ τις συνθήκες κρίσης? Εγώ τους απαντούσα, συνήθως γράφω για μερικά χρόνια μετά τα βιβλία μου. Οπότε μου φαίνεται ότι αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο που γράφτηκε μερικά χρόνια πριν είναι πολύ χρήσιμο σήμερα. Είναι επίκαιρο. Τι υποστήριζα σε αυτό το βιβλίο με τρία λόγια? Για πείτε μας. Με τρία λόγια. Μην περιμένετε η ελληνική οικονομία να πάρει ένα γρήγορο ρυθμό βελτίωσης αν δεν μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας, οι μονάδες, τα κύτταρα, σε όλους τους κλάδους, να χαράξουν ένα νέο δρόμο στρατηγικής, να πάνε κάπου αλλού. Αν δεν καταφέρουν γρήγορα να αφομοιώσουν νέα τεχνολογία, μα θα μου πεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φυσικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι κάτι άλλο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι μεγάλες σε σχέση με την τεχνολογία. Όλοι έχουν ανάγκη την τεχνολογία και όλοι έχουν τη δυνατότητα να την αφομοιώσουν, να την αντλήσουν και να τη διαχείσουν. Και βέβαια πιο αποτελεσματικό management, αγαπητέ μου. Δεδομένου ότι δυστυχώς ένα που το γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα σε αυτό το σημείο, επειδή είσαστε και επιχειρηματίας, στην καθημερινότητα η τυπική ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει ακόμα συστηματικά εργαλεία διοίκησης.
πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις άλλων χωρών, στην Ελλάδα μας φαίνεται ότι είναι από άλλο αιώνα. Να σας πω κάτι το οποίο είναι και κάπως χιουμοριστικό. Τα logistics που είναι το κύριο αντικείμενο του ενδιαφέροντός σας και η ειδικότητά σας, πολλοί μεταφράζουν τη λογιστική ως logistics. Σωστή. Έχω δει ταμπέλα γραφείου που λέει γραφείο λογιστών και από κάτω λέει logistics office. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι κοινός τόπος για όλες τις επιχειρήσεις του πλανήτη, στην Ελλάδα φαίνονται ότι είναι διαστημική τεχνολογία. Yeah. Αυτά κάποτε πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει όλη αυτή η γνώση να μπει μέσα στην τυπική ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, και εδώ είναι το κρίσιμο, και να μην περιμένουμε την αναγέννηση και την ανασυγκρότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας απλά και μόνο με την κάνουλα του δανεισμού. Έτσι. Δεν είναι τα χρήματα αυτά που κυρίως λείπουν στην τυπική μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι κουλτούρα. Έτσι, μπράβο. Είναι κουλτούρα. Η λογική μιας στρατηγικής αναγκαίας ανατοποθέτησης με νέα αντίληψη του πελάτη, μία τεχνολογία η οποία να μπορεί να απαντά στα άμεσα προβλήματα και να δίνει ανθεκτικότητα στην επιχείρηση, και ένα management το οποίο να είναι όντως συγχρονισμένο με τις εξελίξεις της εποχής. Εκείνη η καρδιά του προβλήματος. Πριν το digital transformation πρέπει να υπάρξει business transformation. Αν δεν υπάρξει μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, και τολμώ να πω οποιοδήποτε μεγέθους, διότι όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο σοβιετικού τύπου διαδικασίες υπάρχουν, που όταν είναι απροσπέλαστες αυτές δεν δίνουν ευελιξία στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στην αντίδρασή τους, στην προσαρμογή τους στο νέο και ούτω καθεξής. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Άρα χρειαζόμαστε εύκαμπτες εταιρείες, εύκαμπτες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε νέα προσαρμοστικές επιχειρήσεις. Για μένα η θεωρία του Δαρβίνου δεν επιβιώσανε οι δυνατοί και οι σκληροί, οι προσαρμόσιμοι επιβιώσανε. Με την ερευνητική μου ομάδα, κύριε Ροδόπουλο, να σας πω και αυτό, ήδη ψάχνουμε να δούμε μετά την πανδημία ποιες είναι εκείνες, ας το πούμε, οι αρετές ή οι ιδιότητες μιας επιχείρησης που πραγματικά μπορούν να τους δώσουν μεγαλύτερη ισχύ και να τους κάνουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Λοιπόν, βρήκαμε 4 πράγματα. Μία προσέγγιση την οποία την ονομάζουμε RASI από τα αρχικά. Καταρχήν, πρέπει να είσαι ανθεκτικός. Δεύτερο, πρέπει να είσαι προσαρμοστικός. Τρίτον, πρέπει να είσαι συμπεριληπτικός. Τι σημαίνει αυτό, inclusiveness? Να μην πετάς στην πάντα τον εργαζόμενό σου, αν δεν τον βοηθήσεις να προσαρμοστεί. Δεν είναι να τον στείλεις και να τον πετάς στα σκουπίδια ή τον προμηθευτή σου. Πρέπει να τον βοηθήσεις να μπει και αυτός με ένα νέο τρόπο στο καινούργιο παιχνίδι. Empathy through compassion, λέει. Έτσι, λέει οι Αμερικάνοι. Μπράβο. Και στην ουσία, το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό είναι η εξωστρέφεια. Να μπορείς να βλέπεις τις αλλαγές του περιβάλλοντος σου, να μην κλείνεσαι στο καβούκι σου, αλλά να ενισχύεις και εσύ με τη δικιά σου την προσπάθεια την πορεία του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος μέσα στο οποίο βρίσκεσαι και λειτουργείς, να ανταπεξέλθεις στις νέες εξελίξεις. Χρειάζεται ένα είδος κοσμοπολιτισμού εκεί πέρα, ο οποίος είναι και αυτό καταδικασμένο πολλές φορές, αλλά είναι βασικό κριτήριο για να μπορούν να αναπτυχθούν κοινωνίες όπως είναι οι δικές μας σε μια ποιοτική κατεύθυνση. Κύριε Βλάδο, ο χρόνος το ξεπεράσαμε, αλλά είσαστε χύμαρος και είναι πραγματικά χαρά να μιλάμε. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτηση. Σας υπέρ ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Δεν το συζητάω, είναι σίγουρο ότι θα ξαναβρεθούμε και τηλεοπτικά αλλά και διαζώσεις. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.